Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πριν κλείσουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Καθυστέρηση παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε σχέση με τις επίσημες ανακοινώσεις των Ηνωμένων Εθνών για διορισμό ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό. Αφού παρά το γεγονός ότι η σχετική ανακοίνωση αναμενόταν να εκδοθεί χθες, αυτό δεν συνέβη με τις πληροφορίες να δίνουν και να παίρνουν για το τι πραγματικά συνέβη. Κατηγορώ για την τουρκική στάση στο Κυπριακό από το νέο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα. Νέα τουρκική ναύτεξ δεσμεύει περιοχή από το Καστελόριζο μέχρι την Κυπριακή ΑΟΣ. Παρέλυσαν για τρεις ώρες τα δημόσια νοσηλευτήρια με μηνύματα στον ΟΚΙΠΗ η σημερινή στάση εργασίας των γιατρών. Δεν θα κλιμακώσουν περαιτέρω τα μέτρα αν τηρηθούν τα όσα αποφασίστηκαν με τον Υπουργό Υγείας. Με κόσμο, safe pass και μάσκα η στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. Εμβολιασμοί και σήμερα στα Γόκκιν για 83χρονους. Πένθος για τον Αβέροφ νεοφύτου. Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του. Νέα καταγγελία στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για τη συμπεριφορά του βουλευτή του ΕΛΑΜ Ανδρέα Θεμιστοκλέους. Από την πλευρά του, Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι η Επιτροπή κατάντησε απλό καφενείο και δεν υπάρχει κανένας σεβασμός. Ισραηλινοί στόχοι του 38χρονου Αζέρου. Αγώνας δρόμου από τις αρχές για τον εντομισμό συνεργών του. Άγνωστος μπήκε στο μαγαζί ηλικιωμένου στη Λεμεσό και του επιτέθηκε άγρια σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η στη 1 η ώρα με το Top Story. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο. Γεια σας.